Μιλή, η φανέλα σου αποκτά παρέα από αύριο, Πάντα ήμασταν παρέα με τον Γιώργο. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνον, για όσα κατάφερε. Πιστεύω ότι του αξίζει κάθε τιμή που του γίνεται. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό και στους Προέδρους για αυτή την τεράστια τιμή που του κάνω να του ανεβάσω τη φανέλα. Το αξίζει. Ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε πάνω απ' όλα τον φίλο και μετά το συμπαίκτη τόσα χρόνια τον Γιώργο. Πώς ήταν η ζωή με τον Πριντεζή? Εντάξει, ήταν εύκολο να παίζει με τον Γιώργο. Όπως ξέρετε όλοι, ήταν εκπληκτικό σκόρερ. Ανά πάσα στιγμή όπου του έδινε την μπάλα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Πρώτα απ' όλα όμως ήταν ένας καταπληκτικός χαρακτήρας μέσα στα ποδητήρια. Ένα παιδί που χαιρόσουν να είσαι μαζί σου, ένας μαζί του. Με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ, πάρα πολλές πλάκες. Αλλά μέσα στο γήπεδο όταν έμπαινε ήταν ένας μεγάλος νικητής και με το δικό του τρόπο μπορούσε να ηγηθεί και να οδηγήσει την ομάδα σε πολλές νίκες και τίτλους. Επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει να νοθετείς και τους παίκτες σου και να τους δίνεις συμβουλές και είναι δύσκολο να σε βγάλουμε έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, τι παράδειγμα δίνει ο Γιώργος Πρίντεζης στα νέα παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάσκετ? Ο Γιώργος ήταν ένας δουλευταράς. Ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ, δεν του χαρίστηκε τίποτα, δεν του ήρθε τίποτα εύκολο στη ζωή. Παρότι πέρασε δύσκολα, βρήκε το σθένος και τη δύναμη να δουλέψει πάρα πολύ χωρίς να βρει δικαιολογίες και να δείξει σε όλους τι μπορεί να κάνει. Δεν τα παράτησε ποτέ. Και όχι μόνο, και πιστεύω πέτυχε αυτό που είχε όνειρο από μικρό παιδάκι, να μεγαλουργήσει με τον Ολυμπιακό. Και τώρα για όλο αυτό που έκανε, για όλες τις θυσίες που έκανε, ανταμείβεται. Κάνω την ίδια ερώτηση σε όλους. Να μας δώσουν μια ωραία ιστορία από την συνύπαρξή σου με τον Πρίντες. Μια γλυκιά, μια αστεία, μια ιστορία. Δώσε μας κάτι. Είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ να πρωτοθυμηθώ, ξέρω εγώ. Είναι τόσες πολλές και οι καλές και οι άσχημες. Και ένα πράγμα θα πω, ότι όπου με έβλεπε ο Γιώργος ήθελε να με αποφύγει γιατί θα του μιλούσε για μπάσκετ. Οπότε προσπαθούσε να με αποφύγει, αλλά εγώ τον κυνηγούσα για να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γενικά ταιριάξαμε πάρα πολύ με τον Γιώργο. Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από το μπάσκετ χτίσαμε μια σχέση ζωής που θα την έχουμε για πάντα και για μένα ήταν ο ιδανικός συμπαίχτης και το ιδανικό τέρι μέσα στο γήπεδο. Εσύ πέρυσι συγκρατήθηκες και δεν έκλαψες. Τι ποσοστό δίνεις αύριο να κλάψει ο Γιώργος Πρίντεζης? Εντάξει, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες με τον Γιώργο. Το δίνω 99,9 να κλάψει. Ευχαριστώ.